Έχω και ντερμπεντέρισα τώρα, γυναίκα φίνα στον αέρα της εκπομπής, γιατί η Κατερίνα Βρανά... Κατερίνα, how are you? Hello, Χριστάκη, τι κάνεις? Καλά, σε περιμένω πώς και πώς 30 και 31 του μηνός να έρθει στο Αριστοτέλειο να σε απολαύσω. Ναι. Τέλος, έχω κάθε φορά που έρχομαι, νιώθω ότι έχω να έρθω αιώνες. Μου λείπετε πάρα πολύ. Μα έχεις να έρθεις αιώνες καταρχήν, μην νομίζεις ότι είναι μόνο στην εντύπωσή σου. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί? Ωραιότατα, την παλεύουμε νομίζω και με μικρές δόσεις πινελιές, χιούμορ και λίγο εξωστρέφειας και λίγο, ξέρεις τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη βγαίνεις, βλέπεις τους φίλους σου, συναντιέσαι, λες μια καλημέρα, πίνεις ένα καφεδάκι στο πόδι, οπότε κάπως η μέρα δεν είναι τόσο δύσκολη. Συμφωνώ απολύτως, απολύτως, είναι τέλεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως έχω πει ξανά, αν μπορούσα, θα μετακόμιζα. Άλλο το κορίτσι μου να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη να γίνει μόνιμος κάτρος. Ρε. Δεν έχουμε εδώ σκηνές, δεν έχουμε εδώ ίντερνετ να κάνεις τη δουλειά σου από εδώ, προς τα έξω. Τα πάντα έχετε. Αυτό σου λέω. Πτήσεις δεν έχετε πολλές. Πώς, τι, τι. Πτήσεις. Αεροπλάνα. Θα βρούμε και πτήσεις, μωρέ. Μην κοιτάς, αυτά είναι... Εκεί θα πάρετε το αεροπλάνο και λύνεστε. Εσύ τι κάνεις? Ένα, προσπαθώ να επικοινωνήσω όλα αυτά που συμβαίνουν στην υπέροχη πόλη, ώστε να μην χάσουμε, ρε παιδί μου, την ευκαιρία αυτή. Δηλαδή, έρχεσαι για δύο μέρες, να μην το πληροφορηθείτε. Δύο μέρες, δε μονάχα δύο. Έχουν φύγει τα μισά εστήρια, οπότε... Δεν τρέχετε λίγο. Θα έρθουμε τρεχάτη, γιατί θα νομίζω ότι ήδη κλείνουν οι θέσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει χωρητικότητα πια, γιατί είμαστε και στις 25 του μηνός. Δηλαδή πόσο να το αφήσουμε. Έχουν φύγει, σου λέω, τη μία μέρα έχουν φύγει σίγουρα πάνω από τα μισά. Έχει μείνει καμιά 200 θέσεις. Και την άλλη μέρα έχει μείνει λίγο παραπάνω. Δεν είναι πολλές για 5 μέρες. Mm-hmm. Δεν μου λες, από το σχεδόν έφυγα μέχρι το ντερμπεντέρισα. Σχεδόν έφυγα, λέω. Από το σχεδόν πέθανα μέχρι το ντερμπεντέρισα. Το ίδιο πράγμα είναι να μου πεις τι έφυγα, τι πέθανα. Αυτό να μου πεις. He's gone κτλ. Τι μεσολάβησε? Η καρατίνα. Βασικά, το σχεδόν πέθανα είναι η ιστορία του πώς έγινε ανάπηρη. Και το ντερμπεντέρισα είναι πώς είμαι τώρα. Κάπως έτσι πάει. Πάντα ήσουν να ντερμπεντέρισε, δεν θυμάμαι κάτι να με σχολάψει. Αυτό ναι, απλώς είναι και γιατί θα σου πω, τα τελευταία 5 χρόνια παρατήρησα ότι πολύ συχνά με λέγανε λεβέντι και παλικάρι. Και ότι έχω μεγάλα... Κοχώνες τα λένε στο εξωτερικό. Κοχώνες, ναι. Και άρχισα να ρωτήσουμε γιατί δεν υπάρχει μια... θηλυκή λέξη που να εξηγεί η δύναμη και αντοχή, γιατί τα κοχώνες ως σύμβολο αντοχής και δύναμης είναι λίγο προβληματικά, έτσι. Ένα κεραράκι να φυσήξεις και έχουν μπει μέσα, οπότε... Δεν έχουμε εμείς τις φερεμόνες μας, δεν έχουμε εμείς τις ορμόνες τις γυναικείες. Δεν έχουμε, οπότε γύρω από αυτά, όπα... Σε ακούω, περίμενε μέχρι να αποκατασταθεί. Άρα δηλαδή σε ενόχλησε λίγο το όχι διευθύντρια διευθυντής, όχι σκηνοθέτρια σκηνοθέτης και είπες έλα λίγο να αποκαταστήσουμε την τάξη, έλα λίγο ναι, να το κάνουμε έτσι. Ναι, κάπως έτσι και όχι μόνο στις λέξεις αλλά και λίγο στην οτροπία, δηλαδή παρατήρησα ότι... Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαν μια επιστροφή στο συντηρητισμό. Το δες και εσύ, το βλέπεις δηλαδή έτσι, γιατί όσο περισσότερες προσπάθειες γίνονται για πρόοδο και εξέλιξη, τόσο έχω την αίσθηση ότι κάποιοι βάζουν φρένο. Ναι, αυτό γίνεται σίγουρα. Εγώ νομίζω ότι είναι το παλιό δεν θα πεθάνει εύκολα. Στο λέω εκ πείρας, ως παλιά που δεν πέθανε εύκολα. Καλά να σου πω. Θα παλέψει για να μείνει. Οπότε βλέπουμε πολύ αυτή, νομίζω, αυτή την πάλι. Με νύχια και δόντια να μείνει το παλιό, το συντηρητικό, το πιστοδρομικό. Πού το αποδίδεις εσύ, με βάση το ένστικτο του καλλιτέχνη, σε ρωτάω. Γιατί συνήθως αντιλαμβάνεστε πράγματα τα οποία εμείς... Εγώ σου λέω, νομίζω ότι είναι απελπισμένες
τελευταίες προσπάθειες να επιβιώσουν, να επιβιώσει αυτή η σκεπτική. Γιατί η αλήθεια είναι τα πράγματα όντως προχωράνε πολύ γρήγορα. Τεχνολογικά, ιδίως αν σκεφτείς πώς ζούσαμε το 80-90 και πώς ζούμε τώρα, καμία σχέση. Απολύτως καμία και νομίζω ότι είμαστε στην αιχμή. Αυτό. Οπότε αναγκαστικά αφήνει πίσω πολύ κόσμο πολύ γρήγορα και νομίζω αυτό έχει δημιουργήσει μία ανάγκη. Και μιλώ στα λιγιά για τα παλιά χρόνια που όλοι τα έχουν βάψει ροζ ενώ δεν ήτανε. Και όχι και μαύρα. Αυτό. Μ' άρεσε που το είπες, τα έχουν βάψει ροζ. Πάλι καλό ήτανε το τα έχουν βάψει ροζ. Που σου λένε παλιά δεν ήταν έτσι. Όχι, ήταν χειρότερα. Απλώς δεν θυμάστε. Μα φυσικά και ήταν χειρότερα. Διαγυμνού οφθαλμού, αλλά για κάποιο λόγο έχουμε μια παλαιοντολαγνία. Δηλαδή, και εμείς, λες και εμείς ναι. Αύριο μεθαύριο να λέμε στα δικά μας τα χρόνια το 2023 τα πράγματα. Βέβαια, αυτό θέλουμε. Δεν έχω περιμένει να πώς και πώς. Να λέει, θυμάστε τότε που κάναμε συνδέευση με Skype αντί για ολογράφημα. Και μέσα λίγο θα σε έχω εδώ. Θα σε έχω ζωντανή, όπως κάνει ο Ευαγγελάτος. Και θα κάνουμε εδώ τη συζήτηση διαζώσης. Είναι τέλειο, τέλειο. Καταπληκτικό. Είμαστε παιδιά της τεχνολογίας. Είμαστε παιδιά της εξέλιξης και της νέας εποχής. Είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και Είσαι. Τους άντρες θα τα ζάρια τους μπεγλέρισε. Λοιπόν, πάμε να μπεγλερίσουμε 30 και 31 του μηνός. Γιατί μπορούμε, παιδιά. Οπότε ναι, γενικά όμως η νέα αστεία παράσταση, να το τονίσω αυτό. Δεν περίμενα όπως κάτι πάντα άλλο. Προσπαθώ να συζητήσω πράγματα που με ενσυχούν με χιουμοριστικό τρόπο. 30-31 και λίγο έξαλλο τρόπο, λίγο. Αν δεν έχει έξαλλο δεν είναι Κατερίνα Βρανά, χρυσή μου. Να σε καλά ρε Καντάκη, να σε καλά. Να το κλειδώσουμε εκεί, σε παρακαλώ τώρα που θα μου έρθει συμβατική. Yes, please. Συμβατική και κότα θα μου έρθει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είδες με το κότα δεν υπάρχει ενδρικό όμως, γιατί ο κόκορας παραβέμπει σε κάτι δυναμικό, ενώ η κότα είναι... Ακριβώς, πάντα. Δεν μου αρέσει η πατριαρχία, παιδιά, έλα λίγο να την πατάξουμε για να πάμε αυτό λίγο μπροστά. Και δεν θα πεις ποτέ με θηλυκό επίθετο κάτι καλό στην έναν άντρα. Δεν θα πεις ποτέ παλικάρι μου την ταρντάνα όπως εσύ. Τη κουκλά να αφήσει. Καλά, μετά πάει αλλού και θίγονται κιόλας και μετά βγαίνει και το μουστάκι. Εκεί που δεν έχει μουστάκι κάνει μια χακ, εμφανίζεται και πρέπει να ξυρίσεις και μουστάκι. Αυτό είναι το χειρότερο. Πού το πας όλο αυτό. Λοιπόν, Κατερίνα, σε περιμένω. Θα είμαι κάπου εκεί. Να ξέρεις, θα είμαι κάπου εκεί και θα ουρλιάζω. Υπέροχα. Σε ευχαριστώ που βγήκες στην εκπομπή. Σε φιλώ πάρα πολύ. Φιλιά.